Πάμε να καλησπερίσουμε καταρχήν τον κύριο Νίκο Σβέρκο. Είναι διευθυντής του ραδιοφώνου στο Κόκκινο. Καλησπέρα σας, κύριε Σβέρκο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι επιχειρούμε όλοι λοιπόν να σκιαγραφίσουμε τις εξελίξεις. Πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, Σύμβουλο Επικοινωνίας του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σβέρκο, πείτε μας αρχικά αν εσείς θεωρείτε ότι είναι επιτυχές ή άκυρο το δημοψήφισμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πολλά ακούγονται, πολλά έχουν έρθει στο τραπέζι της συζήτησης, κυρίως ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της συμμετοχής. Αν υπάρχει πολιτική νομιμοποίηση σε αυτό το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι είναι το ερώτημα, νομίζω ότι τίθεται σε λάθος βάση. Mm-hmm. Γιατί η κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν είχε υποχρέωση να κάνει αυτό το δημοψήφισμα. Ήταν ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα δημοψήφισμα, το οποίο εάν κατάφερνε να επιτύχει το στόχο για η συμμετοχή να ξεπεράσει το 50% και φυσικά οποιαδήποτε και ήταν η απόφαση σε αυτήν την περίσταση, τότε θα έπρεπε να είναι δεσμευτικό, τότε θα ήταν δεσμευτικό για οποιαδήποτε πλευρά και για την αντιπολίτευση και για την κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό δεν επετεύχθη. Ας πάμε πρώτα λοιπόν στο τυπικό. Δεν επετεύχθη, οπότε δεν είναι δεσμευτικό. Δεν είναι δεσμευτικό αυτό το δημοσίευμα, αυτή η απόφαση δεν είναι δεσμευτική για κανέναν στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση της γείτονος να προχωρήσει τις πολιτικές της πρωτοβουλίες. Και βεβαίως εκείνοι που δεν δεσμεύονται να ακολουθήσουν αυτή την απόφαση, το ναι δηλαδή, που βγήκε αυτό το δημοψήφισμα, είναι οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις του υπερεθνικιστικού Σλαβομακεδονικού ΒΕΜΕΡΟ. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν δεν τίθεται ζήτημα ακυρότητας ή εγκυρότητας. Νομίζω ότι είναι λάθος ένα τέτοιο ερώτημα. Και όσοι διαβάσουν ακριβώς και το Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, επ' αυτού μιλάει, επί της δεσμευτικότητας και επί της υποχρεωτικότητας του να ακολουθήσει τη μία ή την άλλη οδό το νομοθετικό σώμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Τώρα, άρα δεν είναι δεσμευτικό λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει και η συμμετοχή. Όμως αυτό δεν σηματοδοτεί εξελίξεις οι οποίες ενδεχομένως να τεινάξουν και μία συμφωνία, τη συμφωνία των Πρεσπώνων προκειμένου και στον αέρα. Μιλάμε για εξελίξεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Όπως οι εκλογές ενδεχομένως. Ναι, βέβαια. Προφανώς, διότι θα σας πω το εξής. Χρειάζεται η κυβέρνηση του ΖΑΕΦ χρειάζεται να εξασφαλίσει τα 2/3 των βουλευτών για να προχωρήσει τη συνταγματική αυτή αναθεώρηση. Mm-hmm. Τα 2/3 των βουλευτών δεν τα έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Μόνο με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Χρειάζεται 11 βουλευτές από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής. Ότι πρώτον, στην αντιπολίτευση υπάρχουν περίπου 25 βουλευτές της αντιπολίτευσης που εξελέγησαν με το ΒΕΜΕΡΟ, αλλά δεν είναι κομματικά μέλη του ΒΕΜΕΡΟ. Άρα με αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι δεν δεσμεύονται ή δεν μπορούν να επηρεαστούν απολύτως ευθέως από το ΒΕΜΕΡΟ. Να θυμίσουμε επίσης ότι το ΒΕΜΕΡΟ αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στη δίνη σκανδάλων, οικονομικών σκανδάλων και σκανδάλων επίσης παρακολουθήσεων, στα οποία εμπλέκεται και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Κρούευσκι, ο οποίος εξαιτίας του οποίου και αυτού μάλλον είχαν ναυαγίσει διάφορες προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος. Να πούμε επίσης ότι γι' αυτό λοιπόν να πούμε και να καταλήξουμε σε αυτό ότι εάν καταφέρει και βρει αυτούς τους 11 βουλευτές που θα τη λύσει από τους αντιπολίτες, τότε δεν θα υπάρξει πολιτικό πρόβλημα. Εάν υπάρξει πολιτικό τώρα πρόβλημα, θα οδηγηθεί η κυβέρνηση ΖΑΕΦ σε εκλογές και αμέσως μετά αυτό το οποίο θα γίνει είναι να έχουμε ενός συγκεκριμένου διαστήματος, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στις 30 ημέρες θα γίνουν εκλογές και μετά θα ξεκινήσει πάλι η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι, αν δούμε κάτω και τα χρονοδιαγράμματα, ότι εάν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε θα μιλάμε για μια ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας περίπου τον Μάιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εκείνη την εποχή θα πρέπει και η Ελλάδα να κληθεί και θα κληθεί η Ελλάδα να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή την. Βέβαια. Ναι, ακριβώς, το κοινοβούλιο της. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα τα δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν τα χρονοδιαγράμματα. Έχει σημασία και το κομμάτι των χρονοδιαγραμμάτων με δεδομένη και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και την κατάσταση στο δικό μας το εσωτερικό. Και τι θέλω να πω. Εφόσον καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα, ενδεχομένως να έχουμε πρόωρες εθνικές εκλογές. Ενδεχομένως να γίνουν στην ώρα τους, αλλά να καθυστερήσουν πολύ τα χρονοδιαγράμματα. Και εκεί πάνω ενδεχομένως να συμπέσουν. Νομίζω ότι αν. Καλά, οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι εξαρτώνται από το αν θα καθυστερήσει όλη η κατάσταση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Νομίζω το αντίθετο θα έλεγα κιόλας. Όσο καθυστερεί η επίλυση, τέλος πάντων η διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων στη γείτονα, τόσο παρατείνεται και ο βίος της κυβέρνησης, εάν τουλάχιστον πιστέψουμε αυτά τα σενάρια
τα οποία δείχνουν τον Πάνο Καμένο να, έχει κάποιες, ναι, κάποιες τάσεις αποχώρησης. Εγώ θα έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή εκείνοι που έχουν περισσότερο το πολιτικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η πλευρά της κυβέρνησης και σίγουρα δεν είναι η πλευρά του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πλευρά της αντιπολίτευσης. Βασικά είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια αφορμή να απορρίψουν αυτή την πολύ καλή συμφωνία των Πρεσπών. Κατά μένα είναι μια πολύ καλή αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία βάζει τέλος σε μια πολύ μακρά και νομίζω ανούσια ως ένα βαθμό διένεξη, η οποία θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και τόσα χρόνια. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τη λύσουμε με μια καλή περίπτωση. Πάντοτε υπάρχουν υποχωρήσεις στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις, εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, μιλάνε για προδοτική συμφωνία. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται να είναι προδοτική συμφωνία για τους πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και να είναι την ίδια ώρα προδοτική και για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ένα νομικό λάθος. Ένα λογικό λάθος. Βάλτε μια ανωτελεία και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Λαζαρίδη, μιας και τον έχουμε. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα σας. Κοντά μας είναι ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Είναι ο σύμβουλος επικοινωνίας του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, κύριε Λαζαρίδη? Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλή σεζόν θα ήθελα να ευχηθώ. Είναι μια σεζόν εκλογική. Εκλογική λοιπόν σίγουρα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών. Θα δούμε και περαιτέρω. Συζητάμε με τον κύριο Σβέρκο εδώ, τον διευθυντή του ραδιοφώνου στο Κόκκινο. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε. Τον άκουσα, τον συνάδελφο, τον κύριο Σβέρκο. Καλησπέρα, κύριε Σβέρκο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βέρκος ακόμα. Όχι, δυστυχώς εγώ σας ακούω, αλλά δεν ακούω τον κύριο Λαζαρίδη. Δεν ακούει τον κύριο Λαζαρίδη ο κύριος Βέρκος, θα το διορθώσουμε αυτό. Όμως θα μεταφέρω στον κύριο Λαζαρίδη αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βέρκος πριν από λίγο, κύριε Λαζαρίδη. Το γεγονός ότι αν η συμφωνία ήταν τόσο προδοτική λοιπόν για εμάς, γιατί οι γείτονες δεν την πήραν? Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε, κυρία Σφακιανάκη, επειδή άκουσα τον κύριο Σβέρκο να μιλάει για ένα δημοψήφισμα με πολύ μικρή συμμετοχή, έτσι είναι, και ότι εν τη αυτή περιπτώσει είναι ένα δημοψήφισμα το οποίο έχει την λογική του συμβουλευτικού. Να του θυμίσω ότι το 2015 ένα δημοψήφισμα που είχε συμμετοχή 62,5% στην Ελλάδα, το όχι, ο κύριος Τσίπρας το έκανε ναι. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι την λογική του. Από εκεί και πέρα, κυρία Σφακιανάκη, θέλω πριν μπω στην ουσία του δημοψηφίσματος και πριν μπω και στην ουσία του ερωτήματός σας, να σας πω το εξής. Χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε άλλη μία φαρσοκομωδία αυτής της κυβέρνησης. Είδαμε δηλαδή τον κύριο Κοτζιά λίγο πολύ να πανηγυρίζει και τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με τις διαρροές που μας δόθηκαν, ότι επικοινώνησε με τον κύριο Ζάεφ και του είπε προφόρα. Και από την άλλη πλευρά, τον κύριο Καμένο, με τα συνήθεια, γιατί ξέρετε, ο κύριος Καμένος την εξωτερική πολιτική και τα κρίσιμα εθνικά μας θέματα, τα αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να τα διαχειρίζεται μέσω ενός μηνύματος στο μήνυμα. Να λέει ότι στην ουσία δεν υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών. Συγγνώμη, κυρία Σφακιανάκη, αλλά αυτό πλέον ξεφεύγει από την πολιτική επιστήμη και νομίζω πηγαίνει στην ιατρική επιστήμη. Και καλά θα κάνει η κυβέρνηση και ο κύριος Καμένος ειδικά, αλλά και η κυβέρνηση συνολικά, να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό κάνουν, κυρία Σφακιανάκη. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία ο κύριος Κοντιάς να λέει τι καλά και τι ωραία προχωράμε και ο κύριος Τσίπρας, και από την άλλη ο κύριος Καμένος, ο οποίος είχε την ευκαιρία, σας θυμίζω, όταν η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρόταση της πιστείας τον περασμένο Ιούνιο, να μην δώσει το στυλό στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κοντζιά για να πάνε να υπογράψουν αυτή την πολύ κακή συμφωνία των Πρεσπών. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι αυτή είναι μια πολύ κακή συμφωνία για τη χώρα. Την οποία ενδεχομένως και να κληθείτε να διαχειριστείτε, κύριε Λαζαρίδη, όμως. Θα σας πω, κυρία Σφακιανάκη, θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία. Είναι μια πολύ κακή συμφωνία, λοιπόν, με την οποία η κυβέρνηση εκχωρεί μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα στους Σκοπιανούς, πράγμα, κάτι που δεν έκανε καμία άλλη κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τονίσει από την αρχή σε όλους τους τόνους ότι αυτή την κακή συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, είτε σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση, είτε αύριο ως κυβέρνηση, εφόσον δηλαδή επί ημερών Τσίπρα Καμένου δεν κυρωθεί
στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν πρόκειται να την ψηφίσουμε. Και το καταστήσαμε σαφές ο πρόεδρός μας στην τελευταία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας επίσης ότι σε μια τέτοια περίπτωση η συζήτηση θα ξεκινήσει από την αρχή. Πρέπει να πούμε ότι επειδή ακούω, ξέρετε, αυτή την λογική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, γιατί την καταψηφίζουν, δεν τη θεωρούν κακή και η Σκοπιανή, εμένα δεν με ενδιαφέρει, κυρία Σταγιανάκη, και δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα, γιατί οι Σκοπιανοί θεωρούν το ένα ή το άλλο. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ισχύουν. Και το λέω γιατί. Κύριε Λαζαρίδη, δεν χάνουμε μια ιστορική, όπως την χαρακτηρίζουν από την κυβέρνηση, ευκαιρία να λύσουμε ένα ζήτημα το οποίο για τόσα χρόνια έχει παραμείνει άλυτο. Ξαναξεκινάμε, αφού δεν την, αν κληθείτε να την διαχειριστείτε, ότι δεν συμφωνείτε, ξαναξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Κυρία Σφακιανάκη, κοιτάξτε να δείτε. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσουμε όλοι, νομίζω, ότι ναι, πράγματι πρέπει να υπάρξει μία λύση για το ζήτημα του ονόματος με το γειτονικό μας κρατήδι. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ποια λύση. Γιατί η κυβέρνηση προωθεί μία λύση, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό. Η συμφωνία των Πρεσπών παράγει αποτελέσματα, κυρία Σφακιανάκη. Επειδή άκουσα και πριν και την κυρία Σπυράκη, και πολύ σωστά το επισημαίνει, ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε αυτή η συμφωνία να μην περάσει και να μην αναθεωρηθεί το Σύνταγμα των Σκοπίων. Γιατί ξέρετε κάτι, αν αναθεωρηθεί το Σύνταγμα των Σκοπίων, δεν με ενδιαφέρουν οι δυσκολίες του κυρίου Ζάεφ. Ο κύριος Ζάεφ είναι φανερό ότι είτε θα μπορέσει να την περάσει τη συμφωνία Επειδή είστε μαζί μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ναι, θέλει να κάνει ένα σχόλιο και ο κύριος Βέρκος. Κύριε Βέρκο, με πολύ μεγάλη χαρά, απλά να ολοκληρώσω λίγο την συνέπεια. Είτε ο κύριος Ζάεφ πριν τη διενέργεια εκλογών μπορέσει να περάσει αυτή τη συμφωνία, είτε μετά από εκλογές. Αντιλαμβάνομαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση η συμφωνία και οι διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα θα πάνε περίπου 45 με 60 μέρες παραπέρα. Εμείς έχουμε πει λοιπόν ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην περάσει αυτή η συμφωνία. Και έρχομαι τώρα και λέω, κυρία Σφακιανάκη, ναι, να υπάρξει λύση. Αλλά όχι κακή λύση για τη χώρα μας, γιατί κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να δούμε τι δίνουμε στα Σκόπια και τι παίρνουμε. Δίνουμε μακεδονική εθνότητα, δίνουμε μακεδονική γλώσσα, ναι, δυνατότητα να ενταχθούν στην Ατλαντική Συμμαχία και λίγο αργότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η Ελλάδα τι παίρνει, κυρία Σφακιανάκη, από αυτή τη συμφωνία? Απολύτως τίποτα. Κύριε Λαζαρίδη, επειδή και κύριε Σβέρκο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάω σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας. Και ήθελα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σβέρκο, να κάνετε μια ερώτηση στον κύριο Λαζαρίδη. Και μία παρατήρηση πρώτα θα ήθελα να κάνω για όλα όσα είπε ο κύριος Λαζαρίδης, τον οποίο τον γνωρίζω και γνωρίζω και τις απόψεις του και είναι και ο καλός συνομιλητής. Είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λαζαρίδης και αρκετά επίσης στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μοιάζουν σαν να συμβαίνουν σε κενό πολιτικό και ιστορικό χρόνο. Τι θέλω να πω. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η γείτονά μας αναγνωρίζεται με το όνομα, με το συνταγματικό της όνομα, Δημοκρατία της Μακεδονίας, από 140 χώρες όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτές, δεν μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι, ας πούμε, αντίστοιχου μεγέθους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αλλά μιλάμε για όλες τις υπερδυνάμεις του πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία κτλ. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνει αυτή η συμφωνία είναι να πάρει πίσω και το ζήτημα της ιστορίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα λύματα και συγκεκριμένες παραδοχές από την πλευρά της ηγεσίας της γείτονος για την ιστορία. Δεν καπηλεύεται, υπάρχει δέσμευση και μάλιστα πολύ συγκεκριμένη, ότι η ιστορία, για παράδειγμα, των Μακεδόνων, των αρχαίων Μακεδόνων, αποτελεί παρακαταθήκη ελληνική και όχι κάποια σλαβομακεδονική, όπως σλαβομακεδονική ιστορία, όπως ήταν αυτό το μύθευμα. Αλλά επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν και έτσι θα λέγαμε και αρκετά παλιότερα στη διένεξη αυτή μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβίας της Μακεδονίας, επέφεραν αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται από πρωταγωνιστή των Βαλκανίων να είναι απομονωμένη, με την Τουρκία να παίζει το ρόλο της θανάλιας και να σφίγγει ουσιαστικά γύρω από την Ελλάδα μια βαλκανική θηλιά, με η Ελλάδα να είναι απομονωμένη για πάρα πολλά χρόνια. Και επίσης
θα πρέπει να θυμίσουμε και να γνωρίσουμε ότι είναι πρωτοφανές, και νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας, είναι πρωτοφανές στις διεθνείς σχέσεις να υπάρχει απέτηση για αλλαγή συντάγματος και για αλλαγή συνταγματικής ονομασίας μιας χώρας μετά από διαπραγμάτευση που ήρθε και που κατέληξε σε αυτό το σημείο με άλλη γειτονική χώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην διεθνή διπλωματία και γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια καλή συμφωνία. Αυτά ως σχόλιο. Η ερώτησή μου τώρα είναι η εξής. Ναι. Όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί αυτή τη συμφωνία, σε ποια ακριβώς κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση την οποία έχει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μια άτεγκτη, πολύ σκληρή, μια πολύ σκληρή γραμμή, η οποία μέχρι τώρα το μόνο που έχει επιφέρει είναι το σημερινό αποτέλεσμα, το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας να το αναγνωρίζουν 140 χώρες, ή υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα κάνει και υποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία για να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός? Κύριε Λαζαρίδη. Καταρχήν, ο καλός συνάδελφος έβαλε πολλά θέματα. Ως προς το πρώτο ζήτημα για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στα εθνικά θέματα, κυρία Σφακιανάκη, θα πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να αποδείξω πόσο επιζήμια είναι αυτή η κυβέρνηση στα κρίσιμα εθνικά μας θέματα. Και γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε κιόλας να τα αντιμετωπίσει, πολύ περισσότερο να τα λύσει. Σε ό,τι αφορά δε το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο κύριος Βέρκος, το οποίο είναι επιχείρημα στην ουσία των Σκοπιανών, ότι 140 τόσες χώρες, αγαπητές συνάδελφε. Ναι, αλλά είναι αλήθεια όμως. Τι να κάνω, το χρησιμοποιώνει η γειτονιά μας. Αλλά είναι αλήθεια όμως. Κύριε Σβέρκο, μην παρασύρεστε και μην παρασύρεστε προπαγάνδα των Σκοπιανών, παρακαλώ. Όχι, είστε σοβαρός δημοσιογράφος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε αυτό, δεν είναι καλό για σας. Λέω λοιπόν το εξής, ότι όταν λέει 140 χώρες, μα μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση, καμία μάλλον ελληνική κυβέρνηση, δεν τόλμησε να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Βέρκος λέει πολύ απλά ότι η ελληνική κυβέρνηση, κάτω από τις πιέσεις του διεθνούς παράγοντα και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, για να τα λέμε όλα, κυρία Σφακιανάκη, γιατί είδαμε την προσπάθεια και την προσπάθεια επιβολής στους Σκοπιανούς πολίτες από την πλευρά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών. Θυμίζω ότι ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο George W. Bush, απέστειλε μέχρι και προσωπικές επιστολές, που λέει ο λόγος, στους Σκοπιανούς. Εμάς δεν μας αγγίζει αυτό. Εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Έρχομαι τώρα σε κάτι ακόμα, το οποίο... ότι το διακύβευμα το γεωπολιτικό είναι μεγάλο σε αυτή την ιστορία. Κυρία Σφακιανάκη, έχω πολλά ερωτηματικά γι' αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η κουβέντα δεν γίνεται έτσι. Για να δούμε, πριν από αυτή την κακή συμφωνία για μας, καλή για τον κύριο Σβέρκο και το κόμμα του, πριν από αυτήν λοιπόν την κακή συμφωνία για μας, είχαμε προβλήματα στις διμερεί μας σχέσεις με τα Σκοπιά, στις εμπορικές μας σχέσεις, στις επενδύσεις, στον τουρισμό? Όχι, δεν είχαμε τέτοιου ζητήματα. Δεν υπήρχαν προβλήματα, αυτό εμείς, κύριε Νασταρίδη, γιατί αναγνωρίζατε τη συνταγματική ονομασία στα διαβατήρια. Την αναγνώριζε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποδεχόταν το να παίρνουν οι πολίτες της γείτονος με διαβατήριο, το οποίο έλεγε πάνω Δημοκρατία της Μακεδονίας και Μακεδόνας. Εντάξει. Όχι, εντάξει, μα ισχύει αυτό. Είναι προπαγάνδα των Σκοπιανών γι' αυτό. Είναι η ενδιάμεση συμφωνία. Μιλάτε για την ενδιάμεση συμφωνία του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό λέει. Την εφάρμοσε όμως η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και με τα διαβατήριά τους γράφουν. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Λέμε ότι κακώς η κυβέρνηση άνοιξε τη δεδομένη χρονική στιγμή τη συζήτηση αυτή. Δεν υπήρχαν ζητήματα τα οποία έπρεπε να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Το επιχείρημά μας αυτό δυστυχώς ενδυναμώνεται από την χθεσινή μη συμμετοχή των πολιτών των Σκοπίων, που τι δείχνει? Δείχνει ότι το υπόβαθρο και το υπόστρωμα του αλυτρωτισμού στα Σκόπια είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και δυστυχώς το γεγονός ότι η κυβέρνηση εκχώρησε τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα το έκανε χειρότερο. Εμείς, κυρία Σφακιανάκη, λέμε κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Τη συμφωνία αυτή δεν θα την ψηφίσουμε. Προσέξτε όμως, δεν είμαστε Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτή η συμφωνία
κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, mm-hmm. μπορέσει ο κύριος Τσίπρας και την φέρει στη Βουλή κάποια στιγμή και την κυρώσει, η συμφωνία αυτή πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει, κυρία Σφακιανάκη. Και ξέρετε γιατί, το λέω. Διότι ποιο είναι, τι ζητάει ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν λέει να αλλάξει η συνθήκη της Λοζάνης. Τι λέει η Ελλάδα και πολύ σωστά. Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν συζητάμε για διεθνείς συμφωνίες και διεθνείς συνθήκες και ειδικά για το διεθνές δίκαιο μια τέτοια αλλαγή. Αν λοιπόν αυτή η συμφωνία που προσέξτε δεν είναι διμερή συμφωνία, είναι μια συμφωνία διεθνής. Είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ναι. η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δύο χώρες. Δεν είναι απλά Αθήνα και Σκόπια. Αν λοιπόν αυτή η συμφωνία έχει κυρωθεί από οριακή πλειοψηφία, ανοίγω μια παρένθεση. Προσέξτε να δείτε, τα εθνικά θέματα, κυρία Σφακιανάκη, δεν αντιμετωπίζονται με συμμετοχές 35% σε ένα δημοψήφισμα στα Σκόπια ή με 151-152 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τα εθνικά θέματα απαιτούν μια γενικότερη και ευρύτερη συμφωνία και συνένεση. Ναι. Κλείνει αυτή, κλείνει, το λέω γιατί έχει την αξία του, γιατί για μας γιατί η χθεσινή ημέρα είναι η μέρα ήττας και για τον κύριο Ζάεφ και για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι αν έχει κυρωθεί η συμφωνία, πολύ δύσκολα αλλάζει. Ναι, κύριε Σβέρκο, εάν η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε στην ουσία από μηδενική βάση, το είπε ο πρόεδρος μας στην Θεσσαλονίκη. Και να σας πω για κάτι, κύριε Σβέρκο. Από την ασφάλεια των Αθηνών, είναι πολύ εύκολο να μιλάτε για μια πολύ ωραία και καλή συμφωνία. Ελάτε λοιπόν, σας προσκαλώ και σας προκαλώ, ελάτε μια βόλτα στην Καβάλα, να πάμε σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά του νομού, να καθίσουμε σε ένα καφενείο και εκεί να προσπαθήσετε να πείσετε τους πολίτες της Μακεδονίας ότι είναι μια καλή συμφωνία. Σας κάνω και άλλη πρόταση. Να πάμε, κύριε Λαζαρίδη, να δώσουμε λίγο τον λόγο και στον κύριο Σβέρκο, όμως, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Να πάμε και στην Κρήτη, κυρία Σφακιανάκη, όπου οι δεσμοί ανάμεσα στους Κρήτες και στους Μακεδόνες είναι πάρα πολύ έντονοι. Θυμίζω ότι ο παππούς του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν επικεφαλής εκστρατευτικού σώματος εθελοντών Κριτών στη Μακεδονία. Να τα συζητήσουμε, κύριε Σβέρκο. Και να τα πούμε και εδώ στο πλατό της εκπομπής. Κύριε Σβέρκο, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Όχι, εντάξει, δώσω την ευκαιρία και λόγω της ιδιότητάς μου και λόγω του δικτύου που υπάρχει γενικότερα και στη Βόρεια Ελλάδα στο σταθμό μας να επισκέπτομαι συχνά πυκνά τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ο κύριο Λαζέρη δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Ελάτε στην Καβάλα, κύριε Σβέρκο. Ελάτε να πάμε σε ένα όμορφο. Έχω επισκεφθεί πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Για να καταλάβω τι σημαίνει. Πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα την έχω επισκεφθεί και έχω συζητήσει να. Και νομίζω ότι μάλιστα θα συζητήσει με πολύ μεγάλο τρόπο. Εγώ αυτό το οποίο ακούω, θα σας πω, αυτό το οποίο ακούω από τους Βορειοελλαδίτες είναι ότι υπάρχει μια διένεξη και μια αστεία πλέον διένεξη. Έχει καταδείξει αστείο πλέον να δεχόμαστε και να υποδεχόμαστε ανθρώπους με διαβατήρια που γράφουν πάνω, λέει, τη λέξη Μακεδόνας στην εθνικότητά του, ενώ είναι μια διαφορετική, είναι διαφορετική η λύση η οποία έχει δοθεί τώρα. Και εμείς υποτίθεται να κάνουμε ότι δεν τους αναγνωρίζει, ενώ τους αναγνωρίζει όλος ο πλανήτης. Νομίζω επίσης ότι αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη και πολύ ιδιαίτερη σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτή η συμφωνία πρόκειται να ανοίξει πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας. Είναι μια πρώτη στάξη. Γιατί δεν υπάρχουν τώρα συνεργασίες. Δεν υπάρχει οικονομική διείσδυση της χώρας μας στα Σκόπια, κύριε Σβέρκο. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Εκτίθεστε. Δεν υπάρχουν εμπορικές σχέσεις. Δεν υπάρχουν επενδύσεις ελληνικές στα Σκόπια. Κύριε, η αλήθεια είναι ότι το θέμα. Μπορώ να πω κάτι. Κάτι πολύ βασικό. Συμπληρώστε κάτι. Στον κύριο Λαταρίδη. Είναι λίγο τεχνικό όλο αυτό. Αλλά νομίζω έχει το νόημά του. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνει σε συζήτηση για χρηματοδότηση κοινών αναπτυξιακών προγραμμάτων και στα Βαλκάνια και με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, διότι ένα μέλος της αναγνωρίζει. Και δεν την αναγνωρίζει με τη συνταγματική της ονομασία. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Και δεν την έφερε κανένας άλλος στην κατάσταση αυτήν τη χώρα πέρα από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ. Δηλαδή, μην προσπαθούμε τώρα να ανατρέψουμε και την πρόσφατη ιστορία. Ο κόσμος θυμάται, γνωρίζει πολύ καλά. Το ζήτημα είναι λοιπόν, νομίζω. Και επειδή πρέπει να τελειώσει λοιπόν όλο αυτό, νομίζω, εννοώ και ως εκκρεμότητα, και επειδή έχουμε και πολύ λίγο χρόνο. Μα το πιστεύετε, κύριε Σβέρκο, αυτό? Από το 2008 ζητούσατε να αναγνωριστεί με τη συνταγματική του ονομασία τα Σκόπια. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η θέση του.
αν μιλάτε ως δημοσιογράφος ή αν μιλάτε. Εγώ προσωπικά μιλάω. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το Βόρεια Μακεδονία είναι το καλύτερο όνομα το οποίο μπορούσε να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Όταν μάλιστα. Όταν για παράδειγμα η κυρία Μπακογιάννη, όταν για παράδειγμα η κυρία Μπακογιάννη ή ο κύριος Σιμίτης διαπραγματεύονταν, η κυβέρνηση του κύριου Σιμίτη διαπραγματεύονταν για το Νέα Μακεδονία, καταλαβαίνετε, ή για, μάλλον συγγνώμη, για το Μακεδονία Παύλα Σκόπια, καταλαβαίνετε ότι το Βόρεια Μακεδονία είναι μια πολύ καλύτερη κυβέρνηση. Εγώ δεν θα αναφερθώ στην κυβέρνηση Σιμίτη, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε η κυβέρνηση. Ναι, αλλά η κυβέρνηση βάζετε πολλά θέματα στο τραπέζι γύρω από το ίδιο θέμα, αλλά με πολλές διαφορετικές πλευρές. Να μας φωνάξετε, κυρία Σφακιανάκη, μια μέρα στην Κρήτη να περπατήσουμε με τον κύριο Σβέρκο. Λοιπόν, να περπατήσετε στην Κρήτη με τον κύριο Σβέρκο και να έρθετε μετά και εδώ στο πλατό της εκπομπής να τα πούμε και από κοντά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και μέσω της τεχνολογίας κάναμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω και κάτι. Ο κύριος Βέρκος μπορεί να διαφωνούμε, αλλά πραγματικά κάνουμε πολύ καλές συζητήσεις και μου αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Η διαφωνία είναι και αυτό στην πηγή της δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.